Καλησπέρα σας. Θα κάνεις σύντονη εισαγγελέα. Ναι. Το τηλέφωνο σου δώσε πες τον. Ήθελα να ρωτήσω. Ναι. Το καλοκαίρι πώς διώξανε τον Περέιρα με 10 γκολ. Πρώτη χρονιά από την Αργεντινή. Ναι. Ο παίκτης που βαρούσε όλα τα φάουλ, όλα τα κόρνερ. Ναι. Που ήταν η δύναμη του ΠΑΟΚ στα στιμένα. Στα στιμένα, ποια στιμένα? Α, χτυπήματα, ναι. Συγγνώμη, τα στιμένα είπες, με μπέρδεψες. Και αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν έχει ένα παίκτη να βαρέσει ένα κόρνερ, ένα φάουλ. Και διώξαν τον καλύτερο παίκτη της περσινής περιόδου. Γιατί το λες τώρα όμως? Το λέω γιατί βράζω από το κακό μου. Βράζεις. Βράζω με τα εγκλήματα που έκανε αυτός ο Τούντορ. Πρέπει να κάνει προπόνηση, να πάρει 2-3 παίκτες να τους μάθουν να βαράνε κόρνερ και φάουλ. Η δύναμη του ΠΑΟΚ που ήταν στα στιμένα, το έχασε και αυτό. Στα στιμένα καλός ήταν ο ΠΑΟΚ, βέβαια. Και ο ΠΑΟΚ στα στιμένα καλός ήταν. Φίλε, αυτό που λες είναι σωστό. Έχω δίκιο, κύριε Κόκκινε. Μα δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς. Όπως και η περίπτωση του Λούκας. Αυτά όμως, συγχώρεσέ με. Αυτή την κολάρα έχει βάλει και Αθλητική Κυριακή. Παλικάρι μου καλό. Εδώ ο ίδιος ο Τούντορ είπε κάποια στιγμή ότι έκανε λάθος με τον Λούκας. Ο ίδιος ο Τούντορ δεν έχει... Συγχώρεσέ με, γιατί ο Λούκας δεν ήθελε να έχει γρήγορα. Συμφωνώ. Άντι δεν τον πιέσαν όμως. Και το δράμα είναι, έχουν περάσει, έχουν γίνει 20 παιχνίδια, συν τα ευρωπαϊκά, και δεν είδες ποτέ την ίδια δεκάδα. Τι να πω εγώ. Για τον Περέιρα σε ρωτά, αλλά τον απαντάς. Για τον Περέιρα συμφωνώ 100%. Θα σε απαντήσω εγώ, ρε φίλε. Ο Περέιρα, άκου εδώ. Ο Περέιρα, ο Τσιόλι και ο τερματοφύλακας ο Ιτάνς, όταν ήταν να φάνε τον Αναστασιάδη, ήταν αντίθετος. Κατάλαβες γιατί έγινε η ζωή. Άντε, αλλά έτσι δεν θα κάνουμε ποτέ ομάδα. Μη σώστε και κάνετε. Τι με νοιάζει εμένα. Επόμενη γραμμή. Ναι. Ορίστε.